ότι αυτό που ζητάω και την ερώτησή μου στον Υπουργό είναι να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί αυτή, από τη στιγμή που η ΑΕΠΟ της εταιρείας έχει παραβιαστεί, θα πρέπει σύμφωνα με τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους να υπάρξει και σταμάτημα των εργασιών της εταιρείας και η ανάκληση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ. Περιμένω από τον Υπουργό, τον κύριο Φάμελο βασικά, γιατί προς εκεί απευθύνεται η ερώτηση, γιατί ο κύριος Φάμελος είναι υπεύθυνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και για τις επιθεωρήσεις περιβάλλοντος. Περιμένω να μου απαντήσει στη Βουλή, στη συζήτηση που θα γίνει της κύριης ερώτησης, για αυτά τα θέματα. Κατανοητό. Κύριε Ζουμπά, κύριε Δήμαρχε, εσείς στην κοινωνία εκεί που είστε, στο χώρο που ζείτε, που αναπνέετε, στο χώρο που έχει γίνει αυτή η επένδυση και με όποια περιβαλλοντική συνέπεια έχει, όπως λέει η κυρία Ιγκλέζη στην ερώτησή σας, πώς το βιώνετε αυτό και τι ζητάτε? Προφανώς είναι κατεφημισμόν επένδυση, γιατί έτσι αρέσκονται να τη λένε, ότι είναι μια επένδυση. Αν κανείς εξετάσει τους όρους αυτής της σε εισαγωγικά επένδυσης, θα δει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε επένδυση και ανάπτυξη. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εμείς επειδή ζούμε στην περιοχή, ξέρουμε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Απλά από το 2013 μέχρι το 2019 αυτό το διαπιστώνουν και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, πράγμα που παλιότερα δεν γινόταν. Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται μια παραβίαση των όρων της αδειοδότησης της εταιρείας, γίνονται εκθέσεις, πορίσματα, μπαίνουν πρόστιμα, ωστόσο δεν ιδρώνει κανενός ταυτί. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα μνημειώδες έγγραφο του Υπουργείου που όταν τους ζητήσαμε να πάρουν μέτρα να σταματήσουν την εξόρυξη κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης, απάντησαν ότι εσείς που είστε υπεύθυνοι φροντίστε για την ασφάλεια των κατοίκων. Δηλαδή, άλλος αδειοδοτεί να σκαφτούν τα θεμέλια και μετά σου λέει εσύ είσαι υπεύθυνος και πρέπει να νοιαστείς για τους κατοίκους. Πριν λοιπόν, γιατί κάθε φορά ψάχνουμε τις αιτίες σε μάντρες, σε μάτι, οπουδήποτε συμβεί κάτι, πριν να συμβεί πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Και σήμερα αυτοί που είναι υπεύθυνοι, αυτοί που αδειοδοτούν, αυτοί που ανέχονται όλες αυτές τις παραβιάσεις, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη τους πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Μετά ξέρω ότι θα ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως δεν θα βοηθήσει σε τίποτα τους ανθρώπους που θα έχουν υποστεί ό,τι τυχόν συμβεί. Φαντάζομαι έχετε στο μυαλό σας και εκείνη την τραγική ιστορία στη Βραζιλία πριν... Δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Όπου ένα παρόμοιο φράγμα είχε καταρρεύσει με εκατοντάδες νεκρούς. Ναι, δεν είναι μόνο όμως, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν από τον ΟΗΕ καταγραφεί γύρω στα 120 τέτοια φράγματα που έχουν καταρρεύσει. Άρα δεν είναι κάτι που συνέβη και μια φορά στη Βραζιλία, μια φορά στη Ρουμανία, μια φορά στην Ισπανία, μια φορά στη Φιλανδία, μια φορά στη Σουηδία, μια φορά στον Καναδά. Συμβαίνουν σχεδόν παντού όπου υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Μάλιστα. Κυρία Ιγκλέση, τι περιμένετε ακριβώς και αν έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο μετά την επικαιρή ερώτηση που θέσατε στη Βουλή? Κοιτάξτε, θέλω να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε. Είπε κάτι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας για την κίνηση στους δρόμους που υπάρχει, για το ένα και μοναδικό δρόμο που πάει στο Άγιο Όρος. Θα δείτε ότι επισημαίνω στην ερώτησή μου ότι πριν από το Μάρτιο του 2018 υπήρξε ένα ατύχημα με ένα φορτηγό, και υπήρχε ανατροπή φορτηγού και μετέφερε απόβλητα για λογαριασμό της εταιρείας. Και αυτό ανετράπη και το απόβλητο που έπεσε ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η ζημιά η οποία γίνεται στην περιοχή από τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό διαπιστώθηκε από ένα τυχαίο γεγονός. Εννοείται ότι αυτό διαπιστώθηκε από ένα τυχαίο γεγονός, σωστά? Ναι, έγινε γεγονός. Μια ανατροπή φορτηγού δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Εμείς το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές στην περιοχή. Να έχουμε ανατροπές φορτηγών οι οποίες μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα. Και όταν κινούμαστε στους δρόμους αυτής της περιοχής, συναντάμε συνεχώς δεκάδες φορτηγά με επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία κυκλοφορούν στους ίδιους δρόμους με εμάς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία.
Ως τώρα, όσον αφορά την, αν υπήρχε επικοινωνία με το Υπουργείο, το Υπουργείο έχει δει την ερώτησή μου. Έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Φάμελο ως προς την, ότι θα έρθει να μου απαντήσει στην ερώτηση. Νομίζω ότι τις απαντήσεις του Υπουργείου θα τις δείτε όταν θα συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση. Σχετικά με αυτό που λέτε για τη ρήπανση, ενδεχομένως σχετική είναι και η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για υψηλά ποσοστά στο νερό επικίνδυνων υλικών, σωστά? Ναι, το οποίο αναφέρεται και στην ερώτηση. 985% πάνω είναι ο μόλυβδος στο ρέμα του Μαυρόλακα από το οποίο περνάει από την Ολυμπιάδα. Μάλιστα, κατανοητό. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε και θα, καλά. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα και ό,τι νεότερο υπάρχει είμαστε σε επικοινωνία. Να κάνουμε μια συζήτηση αμέσως μετά την απάντηση του Υπουργείου για να δούμε και τις απαντήσεις του Υπουργείου σε αυτό το θέμα. Να δούμε και τι θα προκύψει. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα. Βεβαίως. Να πω ότι η δραστηριότητα αυτή έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, γιατί υπήρξαν περίπου στους 500 ανθρώπους που κατηγορήθηκαν, αθωώθηκαν βέβαια στο τέλος, αλλά επί 5 χρόνια ταλαιπωρούνταν στα δικαστήρια και εξοδεύονταν. Έχει επιπτώσεις στην υπόλοιπη οικονομία, σε αυτήν την οικονομία που λέμε ότι πρέπει να είναι αηφόρος και δεν είναι τίποτα άλλο από τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή. Μάλιστα. Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, είναι το φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινες ζωές. Πάμε εμείς για έναν